Μας τσακώσατε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε με το Θέμο Ρίγα. Καλή εβδομάδα. Ο οποίος έχει ντυθεί χριστουγεννιάτικα σχεδόν. Έχω ντυθεί χριστουγεννιάτικα, ναι. Και χριστουγεννιάτικο. Δεν βάζεις και τα ακουστικό σου γιατί δεν είναι αξεσουάρ. Όχι, 10 λεπτά. Έχεις 10 λεπτά προθεσμία. 10 λεπτά, ωραία. Τέλεια. Ποιος λοιπόν, τι λέει ρε παιδιά. Θα πεις ήσυχο. Λοιπόν, από τότε που βγήκαν τα. Τι θα φτιάξουμε τα σήμερα. Smart watches. Smart watches. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε κάτι γρήγορο, κάτι γευστικό, κάτι υγιεινό, κάτι που να χορτάσουμε. Αλλά προσέξουμε και τη γραμμή μας. Τι είναι αυτό το κάτι που θέλω. Τέλεια, πολύ ωραία. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι που θα με θέλει με αυτό που θα φτιάξω. Yeah. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα ψωμάκι γρήγορο, αρκετά γρήγορο, το οποίο θα είναι με αλεύρι ολική άλεση και σιμιγδάλη. Βάλαμε ολική άλεση γιατί δεν ανεβάζει τόσο πολύ το γλυκαιμικό δείκτη. Και ύστερα θα το συνδυάσουμε με ένα μπιφτέκι. Και ύστερα. Θα το συνδυάσουμε με ένα χοιρινό μπιφτέκι εν Ελλάδη, το οποίο είναι απίστευτο. Πολύ χαμηλά λιπαρά. Είναι χοιρινά τα οποία μεγαλώνουν σε μικρές φάρμες και τρέφονται με κριτικά βότανα. Πιστεύω ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Ο συνδυασμός είναι τέλειος. Είναι τέλειος και είναι και γρήγορο. Τσακ μπαμ. Ετοιμάζεις το μπιφτεκάκι σου, φτιάχνεις το ψωμάκι σου, είσαι έτοιμος. Η νοικοκυρά που ξέρει. Κλείσαμε. Η νοικοκυρά που ζορίζεται, η νοικοκυρά, η μάνα, η εργαζόμενη, η σύντροφος αλλά και ο εργένης, ξέρεις τι παθαίνει όταν βρίσκει τέτοιες συνταγές και τέτοιες προτάσεις. Γι' αυτούς δουλεύουμε. Έτσι. Γι' αυτούς σκεφτόμαστε, γι' αυτούς. Αγαπάμε και ελπίζουμε. Και ευτυχώς που σκεφτόσαστε κι εσείς και η Creta Farms και με όλα αυτά τα προϊόντα που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τώρα που έχουμε γιορτή, τσιμπούσια, μας λύνουν τα χέρια. Εύκολη λύση. Κρεατομεζέδες, κρασομεζέδες, πρώτης τάξης. Πολύ ωραίες ποιότητες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινά. Θα χρειαστώ βοήθεια, αλλά θέλω πρώτα να ενημερώσω. Θα δείξω πρώτα πώς ζυμώνουμε το ψωμί, αλλά θέλω να πω ότι τα χεράκια μας θα κολλήσουν και το γάντι δεν θα βοηθήσει γιατί θα μείνει μέσα. Οπότε με γυμνά χέρια ζυμώνουμε. Ναι, να ζυμώσω όμως εγώ, θέλετε. Ναι, θα μας τέλεια. Πεις τα είπε τα υλικά. Ξεκινώ, ναι. Και μετά, συμιγδάλια, όσο ζυμώνω, ένα λεπτό Στέλιο με εγώ, θα κάνω πάσα σε εσάς, μάλλον στο Στέλιο ή εγώ, να ψήσουμε τα μπιφτεκάκια. Ψήνω σήμερα, είναι δικά ψήνεις. Μου τα ρούχα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Εγώ ψήνομαι, κατάλαβες. Εσύ κόβεις δωματούλα και γαρνίζει μετά η Ιωάννα. Δεν το πιάσατε, αγόρια. Ψήνομαι. Το πιάσαμε. Να μαζί σα. Τίποτα. Αλλά δεν γελάσατε γρήγορα μέσα. Κάρτα υλικών. Βλέπετε τι προτείνει ο Θέμος. Σημειώστε τα. Για σπιτικά μπέργκερ με πολύ ωραία υγιεινά ψωμάκια. Εγώ το δοκίμασα το ψωμάκι σου. Τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ιωάννα, χρειαζόμαστε για το ψωμί μας σιμιγδάλι, αλεύρι ολικής άλεσης, αλεύρι λευκό, μαγιάνοπι, ζάχαρη και αλάτι. Και προσθέτουμε μέσα σιγά σιγά το νερό και απλά εγώ ανακατεύω. Ωραία. Το φέρνω κοντά μου εδώ. Mm-hmm. Τέλεια. Και σιγά σιγά. Έχει ζυγίσει το νερό σου, έχει βάλει και λίγο λάδι μέσα. Το λάδι αναγράφεται στη συνταγή. Όπως το ξεμάτιασμα, παιδιά. Αν χαθεί, λέει, το λαδάκι μέσα, θα αναπτύσσει πολύ μαθιασμένο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το μεταξύ. Το έχω ισχύει. Ισχύει, ε. Τι ισχύει, να πω. Πούνε. Okay. Το έχουμε δει να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Μπορεί να γίνει και συμβαίνει τώρα. Κατάλαβες ενδεχομένως. Ξεματιάστρε, φίλε μου, όπου και αν βρίσκεστε. Ενεργοποιηθείτε, χαρούμαστε. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα είναι. Εντάξει, μην το πω τώρα. Δώσε το πολλάκι. Ψιλομάγια μου κάνει εμένα τώρα αυτό. Τι δεν μάγια, μωρέ, τι γίνεται. Τι μάγια, μωρέ. Η Βασκανία και η Εκκλησία την παραδέχεται. Έλα να σου πω. Για ρώτα την Εκκλησία, πιστεύει ότι ξεματίζουμε το λάδι και το νερό. Όταν τη δω την εκκλησία θα τη ρωτήσω. Τα μισά λες, δεν πιστεύω. Πάμε στη συνταγή και πες μας λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Αλεύρι ολικής άλεσης και βάλες μέσα και σιμιγδάλι ψηλό. Σοβαρά. Έλα. Καλό, καλό. Για πες τώρα, για αυτή την τζαχπινιά. Λοιπόν, έβαλα σιμιγδάλι χοντρό. Χοντρό ή ψηλό είναι. Είναι στη συνταγή, θα κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Τι σημασία έχει τώρα πια και τέτοια. Συγγνώμη, χοντρό ή μεγάλη. Λοιπόν, μαζί με αλεύρι ολικής άλεσης θα δώσει αυτή τη χωριάτικη τη γεύση στο ψωμί μας. Ωραία. Το σιμιγδάλι δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα χοντροαλεσμένο, χοντροσπασμένο σιτάρι. Αυτό είναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε τελικά. Στην αρχή θα βάλω σπάτουλα για να κάνω μια έτσι ψηλό ομογενοποίηση των υλικών. Και στη συνέχεια θα βάλω το χεράκι μου να αρχίσω να ανακατεύω. Όσο τώρα εγώ ανακατεύω, θα ήθελα ο Στέλιος να πάει η κάμερα λίγο πιο αριστερά που είναι ο Στέλιος με τα μπιφτέκια του και να μας δείξει πώς ψήνουμε τα μπιφτέκια. Δεν είναι δικά μου τα μπιφτέκια. Θα γίνουν όμως, Στέλιο, μόλις πιάσετε σπάτουλα. Ξαναλέω εγώ τώρα ο Γερανός να πάει λίγο πιο αριστερά. Φάρος. Αν μπορεί για να μας δείξει τα μπιφτεκάκια. Έχει όνομα ο Γερανός. Σοφία μου καλή, μπράβο. Σοφία ορθή, για να σηκωθεί ψηλά, Σοφία ορθή. Λοιπόν, έχουμε προθερμάνει το τηγάνι. Θέλεις να ανοίξω κι άλλο. Ζεσταίνουμε το τηγάνι. Άνοιξε το κι άλλο το τηγάνι. Μπράβο, φωτιά. Τέρμα.
Τέρμα, για αρχή. Θέλω να σε ενημερώσω, Ιωάννα, ναι, ότι όταν τώρα θα πάρει τα μπιφτέκια και θα ψήσει σπίτι σου, τι θα κάνει? Δεν θα βάλει ποτέ λάδι στο τηγάνι. Θα λαδώσει τα μπιφτέκια. Θα λαδώσει το κρέα. Αυτό θα κρατήσει όσο χρειάζεται και δεν έχουμε παραπάνω λάδι και λίπος στο φαγητό μας. Σωστό. Έτσι κι αλλιώς το κρεατάκι, το χοιρινό που είναι φτιαγμένο, δεν έχει καθόλου λίπος. Δεν έχει καθόλου λίπος, οπότε μην βάλουμε εμείς κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και τώρα βάζω το χεράκι μου μέσα και ανακατεύω. Βγάλε λίπος, βάλε λάδι, καταλαβες. Mm-hmm. Ξέρει κρεταφάνιση και ξέρει και φροντίζει με νόστιμο έτσι τρυφερό κρεατάκι και κυμαδάκι να κάνουμε τα μπιφτεκάκια μας και να τρώμε. Όχι, πολύ ωραίο κυμαδάκι, ήταν πολύ λαχταριστό και. Τι είναι. Τέλεια. Λοιπόν, ο Στέλιος τώρα θα έχει βάλει στο τηγάνι, έχει βάλει τη φωτιά πολύ δυνατά και πρέπει να ακούμε, το τηγάνι μιλάει. Τσιτσιρίζει. Ενώ μιλάει, μπράβο. Όταν τσιτσιρίζει πάρα πολύ θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Άμα δεν τσιτσιρίζει θα τη δυναμώσουμε για να μην βράσει το κρέας μας. Να μην βράσει. Mm-hmm. Είναι χοιρινό. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι τόσος όσος, δηλαδή είναι πολύς, είναι τόσος όσο θέλει. Όταν αλλάξει χρώμα στη μέση, μόλις στη μέση σταματήσει να είναι κόκκινο και αρχίζει να είναι στο λευκό χρώμα, αρχίζει να γίνεται λευκό, στήνεται, άρα είναι δεν θα μας πάρει πάνω από 5 λεπτά το μπιφτέκι. Εγώ, όταν ανοίξαμε την υπέροχη συσκευασία που είναι αεροστεγός κλεισμένη, έβαλα λάδι στα χέρια μου και στέλνω το πάτησα το μπιφτέκι λίγο να γίνει πιο λεπτό. Γιατί το μπιφτέκι μόλις πιο τηγάνι, μαζεύει ελαφριά, στρογγυλεύει κι άλλο. Το πατήσαμε λίγο. Ναι. Να γίνει πιο γρήγορα. Όσο πιο λεπτό και όσο πιο επίπεδο πάνω στην επιφάνεια του ταψιού, του τηγανιού μας, πολύ σωστό. Όσο πιο εύκολα και γρήγορα μαγειρεύεται. Τέλεια. Σημαντικό αυτό. Παιδιά, εμένα πάντως για να σας πω και την αλήθεια και μια μικρή εξομολόγηση, μου έχει λύσει τα χέρια αυτό το κομμάτι με το μπιφτέκι. Αφενός γιατί αγαπώ πολύ τα μπιφτέκια και αφετέρου γιατί θέλω να τρώω την αισθημιά μου, αλλά να προσέχω και τη γραμμή μου. Είμαι λίγο ιδιότροπη με τη διατροφή μου και νομίζω και πολλοί κόσμος με την καλή έννοια. Ιδιότροπη δεν είσαι, απλά προσέχεις. Έχει διαφορά. Ναι. Απλά προσέχεις. Το λέω καλοπροαίρετα. Ναι. Ωραία. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει διατροφή εκεί έξω? Κάνουν πολύ. Δεν μιλάω με νούμερα στατιστικά. Κάνουν πολύ. Να τα επιτρέψω. Δεν έχω ιδέα. Στέλιο μου, γύρισε τα. Να σου δείξω εγώ ένα. Έλα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πιάνουμε με το ένα χέρι τη σπάτουλα και τώρα το μπιφτεκάκι. Αμυδρά. Με μια γρήγορη κίνηση το γυρνάμε. Ούτε καίγεσαι. Άλλο ένα θα κάνω εγώ εδώ. Δεν πεις. Δεν κάνεις και ένα τρίτο. Θα κάνω και ένα τρίτο. Ορίστε. Μπράβο, παλικάρι μου. Πολύ ωραία. Έχει πάρει το τέλειο χρώμα που θέλουμε. Έχει χειροδύσει ελαφριά και τώρα περιμένουμε. Όταν πάρει και την άλλη μεριά το ίδιο χρώμα, λογικά θα είναι έτοιμο. Τέλεια. Τέλεια. Εγώ συνεχίζω και ζυμώνω. Μπορούμε να ζυμώσουμε καλά και χωρίς μίξερ, αρκεί να βάζουμε σιγά σιγά την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Είδατε ότι δεν έβαλα το νερό στην αρχή. Μπούμ. Μπράβο. Έβαλα λίγο και όσο χρειάζεται μετά θα βάλω. Έτσι δεν γίνεται λάσπη το ζυμάρι. Γίνεται μια ωραία ζύμη και μπορώ να τη δουλέψω εύκολα. Ωραίο μυστικό, δεν το ξέραμε. Mm-hmm. Το ταλαιπωρείς, το παλεύεις το ζυμάρι. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται δηλαδή συνέχεια ζύμωμα γύρω στα 10 λεπτά. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εγώ για θέμα χρόνου τώρα έχω φέρει κι άλλη ζύμη η οποία έχει ξεκουραστεί. Γιατί θέλει τόσο δουλίτσα το ζυμάρι? Γιατί πρέπει να γίνει σωστή ομογενοποίηση των υλικών, πρέπει να δουλέψει η γλουτένη μέσα. Η γλουτένη είναι αυτή που θα δέσει όλα τα υλικά. Και να ενεργοποιηθεί. Γιατί κοιτάξτε λίγο τι γίνεται όταν δουλέψει η γλουτένη. Αν πάτε στην κάμερα, σηκώνω τη ζύμη και βλέπετε κάνει ένα ωραίο σεντόνι. Mm. Δεν σπάει η ζύμη, κοιτάξτε. Βλέπετε. Κάνει ένα ωραίο σεντονάκι. Είναι ελαστική. Και παχύ, ωραίο, το νιώθεις μπαμπάτσικο και λες ότι θα βγουν αυτά έχει τα ψωμάκια. Έχει δουλευτεί σωστά η ζύμη. Εδώ μέσα το άλλο σου ζυμάρι. Να το βάλω, να το βάλω στο ζυμάρι. Ναι. Πού το βάζουμε και ξεκουράζεται? Λοιπόν, έχω πάρει ένα μπολάκι το οποίο θα το κλείσουμε ένα καπάκι για να μην το χτυπάει ο αέρας και πρέπει να μείνει στην άκρη. Μετά από μία ώρα μπορεί να δουλευτεί. Αλλιώς, από βραδύ στο ψυγείο. Τώρα όμως που είναι μεσημέρι και το αφήνουμε να ξεκουραστεί, το λες και σιέστα. Θα τρελαθώ. Κάθε φορά λες πιο πετυχημένα, σοβαρά σου μιλάω. Το λόγο σου. Ναι. Αυτό σημαίνει να εξέλιξη. Να δώσω το καλύτερο με αυτό. Σημαίνει εξέλιξη. Έλα, Στέλιο μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα? Αν έχουμε ζυγαριά, κόβουμε τη ζύμη σε ίσα κομμάτια. Αλλιώς, την κάνουμε ένα μπαλάκι και με το μαχαίρι τη σταυρώνουμε να τη φωτίσει ο Θεός. Και μόλις την εφωτίσει. Κατά τα άλλα, και την αβασκανία δεν πίστευε, κατάλαβε τώρα. Λοιπόν. Όχι, κύριε, να επικαλεστούμε την εκκλησία τώρα. Για να και τέσσερα ίσα κομμάτια. Τι λέει η εκκλησία για το ζυμάρι? Και πιάνουμε τα χεράκια μας, ξεκινάμε να κάνουμε. Έτσι. Κατάλαβα. Κάνουμε ωραίες μπαλίτσες. Θέμα, τα βγάζω αυτά, είναι έτοιμα. Θα τα βγάλεις. Έτοιμες. Πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Αμέσως τα κατάκα.
Και δεν είναι μόνο τα χεράκια σου που το κάνουν έτσι επιδέξια. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για όλες. Και τις φίλες και τους φίλους που. Πολύ εύκολο. Δεν πολύ έχουν ιδιαίτερη σχέση με την κουζίνα. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, και το επόμενο βήμα ποιο είναι, Ιωάννα. Ο Στέλιος έχει ψήσει τα μπιφτέκια. Εμείς έχουμε ένα ταψί εδώ, στο οποίο έχουμε βάλει τις ωραίες μπαλίτσες να ξεκουραστούν. Πρέπει να μείνουν λίγη ώρα να ξαναξεκουραστεί το ζυμάρι, γιατί το κουράσαμε τώρα από το ζύμωμα. Να φουσκώσει ελαφριά και ναι, το ψήνουμε. Το ψήνουμε στη θερμοκρασία 250 βαθμούς, πολύ δυνατό φούρνο δηλαδή, γρήγορα. Είναι μικρή η ζύμη μας, μόλις πάρει χρώμα είναι έτοιμη. Στον αέρα. Στον αέρα. Πόση ώρα περίπου τα αφήνουμε? Εγώ τα άφησα γύρω στα 8 λεπτά. 8 λεπτά? Ναι. Και ναι, θα γίνουν έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχεις 2 λεπτά να στήσεις το πιάτο σου. Πρέπει να πω ευχαριστώ, για τον πολύ χρόνο που πήρα σήμερα. Τέλεια. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έλα, αφού είναι εύκολη η συνταγή, στο πει και πολύ εύκολα είναι εδώ. Το μπιφτέκι είναι έτοιμο. Ναι, ναι, Παναγία μου. Παραπονιάρι μου. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο εδώ πέρα. Τα ψωμάκια σου είναι εδώ αφράτα, φρέσκο φουρνισμένα. Σήμερα ζύμωνες δηλαδή, Ζυμώνω κάθε μέρα σχεδόν. Ζυμώνεις για το. Ζυμώνω για το μαγαζί το οποίο εργάζομαι και δουλεύω για να βγάλω το ψωμί μου. Αλλά δεν είναι δικό μου. Δικό μου. Λοιπόν, πώς το λένε αυτό το μαγαζί? Πώς το λένε, Λουμπό. Που σημαίνει αγάπη. Που σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, ανοίγουμε με τα χέρια μας το ψωμάκι. Τελειά. Δεν βάλω τις χερούκλες μου μέσα, αλλά έτσι μόνο το πω. Έτσι το κάνει και η μαμά στο σπίτι. Θα βάλουμε μέσα ένα μπιφτεκί. Φρεσκοψημένο, ζουμερό. Τέλεια. Θα βάλω μία ντοματούλα. Τόσο απλά υλικά, γιατί όταν είναι καλές οι πρώτες ύλες, δεν θέλεις φιωριτούρες, δεν θέλεις φλιαρία. Ρίγανη και λίγο ελαιόλαδο. Μας ανοίξατε την όρεξη, μας λένε στο καλό μεσημέρι και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Λίγο λαδάκι. Στέλνετε μας έτσι μηνυματάκια. Λοιπόν, απλά υλικά και μέσα σε 20 λεπτά μάθαμε πώς να ψήσουμε ένα νόστιμο μπιφτέκι και πώς να κάνουμε ένα τέλειο ψωμάκι. Και θα σε λατρέψει και ο γιος και η κόρη. Και η συμπεθέρα, έτσι και την έχει καλέσει. Και η συμπεθέρα, να μας φέρει ένα ωραίο πιατάκι να το στήσουμε. Βέβαια, από εδώ. Εγώ τα πιάτα είμαι. Τέλεια. Ωραία, πιατάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να δοκιμάσω. Τέλεια. Δεν μας είπες τίποτα για τις λεπτομέρειες της Χριστουγεννιάτικης που βάλαμε πίσω στα παράθυρά σου. Τα κουτιά. Μόλις τώρα τα είδα. Τέλεια. Κλασικός άντρας. Γίνει ανακαίνιση στο σπίτι. Μωρό μου, έχουμε αλλάξει τίποτα σπίτι. Τι εννοείς? Όλο το σπίτι αλλιώτικο. Μα έχουμε αλλάξει σπίτι, λέει. Λοιπόν, αυτό είναι. Δοκιμάστε το, ελπίζω να σας άρεσε. Στέλιο μου, τι λέει? Κάτσε να δοκιμάσω, ναι, θα σου πω. Ιωάννα, σε κεράσω λίγο. Και βέβαια, τι, εγώ έτσι θα μείνω. Τελεία, 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 τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Πιφτεκάκι. Παιδιά, το πιφτεκάκι. Ο μαλλιά μου τάιζες, μου έδινε στο στόμα. Πόσο δίκιο έχεις τώρα, είμαι ένα γουρούνι, ένας αλήτης. Γουρουνάκι, είμαστε στην Κρέτα Φάρμς, είμαι Ελλάδη. Θέμο, είναι καταπληκτικό αυτό που έφτιαξες. Είναι πεντανόστιμο και είναι και ελαφρύ. Νόστιμο και υγιεινό. Το έχεις ψήσει σωστά. Δεν με φταίγει. Τόσο όσο. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Αλήθεια, παιδιά, λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Διαφημίσεις μας λένε. Είναι ζουμερό να δώσουμε διαφημίσεις, να πάμε όμως. Να φάμε λίγο κι εμείς από τους ανθρώπους. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο με την ενότητα Υγεία και Ομορφιά και τη συνεργάτη δάμα στη Μικέλα Τσανάκα. Μην λείψει κανείς. Καλό μεσημέρι.